Η κουβέντα γυρίζει τριγυρίζει γύρω από την πένα μίας συγγραφέως, της κυρίας Άννας Γαλανού, που παρουσίασε χθες το βιβλίο της εδώ στο Ηράκλειο με τον τίτλο «Ζωές απέναντι». Κυρία Γαλανού, καλημέρα, τι κάνετε? Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε? Καλά, δόξα να έχει ο Θεός. Με καταγωγή από τα πεζά βέβαια η κυρία Γαλανού, και σε αυτό το βιβλίο με τις αληθινές ιστορίες κακοποιημένων γυναικών. Νομίζω ότι αυτό η κυρία Γαλανού ήθελε και πολύ ψυχή για να βγει, έτσι? Και πολύ κουράγιο για να βγει. Πολύ κουράγιο. Είχε μεγάλο ψυχολογικό φόρτο, είναι η αλήθεια. Το βιβλίο γραφόταν από το 2019, μετά από μαρτυρίες αληθινές, όπως είπατε, πραγματικές ιστορίες, δηλαδή κακοποιημένων γυναικών όλων των ηλικιών και από όλα σχεδόν τα μέρη της Ελλάδος. Ένα μεγάλο διπορικό πάνω στο θέμα, πάνω στο θέμα της κακοποίησης, η οποία δεν περιορίζεται στη σεξουαλική και στη σωματική, στους ξυλοδαρμούς και στους βιασμούς. Είναι η ψυχολογική, είναι ο εγκλισμός, ο κοινωνικός αποκλεισμός, η στέρηση της προσωπικότητας στην ουσία. Είναι πάρα πολλά τα οποία είναι μια λυσίδα, δηλαδή, κακοποιητικών γεγονότων, τα οποία δημιουργούν πάρα πολλά προβλήματα και σε μένα. Την ίδια που αποφάσισα να σχολιαστώ με αυτό το θέμα, δεν με αφήσανε απ' έξω, να ξέρετε. Είχα μεγάλο ψυχολογικό κόστος γράφοντας αυτό το βιβλίο. Και αναρωτιέμαι γιατί το κάνατε αυτό. Αφορμή δόθηκε από μια παρουσίαση που έκανα κάπου σε ένα μέρος στη Βόρεια Ελλάδα, σε μια μικρή επαρχιακή πόλη, όταν ήρθε μια κυρία και μου είπε ότι ήθελα να μου πει την ιστορία της αδερφής της. Και επειδή εγώ ακούω διάφορα πράγματα έτσι κατά καιρούς από... Στην αρχή, να σας πω την αλήθεια, έτσι αδιαφόρησα. Ήταν όμως το ύφος της, ο τρόπος που μου μίλησε όταν μου είπε ότι η αδερφή μου δολοφονήθηκε, αλλά δεν πρόκειται να αποκαλυφθεί αυτό ποτέ. Γιατί πέρασε σαν ατύχημα, εν πάση περιπτώσει, μου είπε κάποια πράγματα έτσι απ' έξω και τρελάθηκα. Λέω, τι μου λέει τώρα αυτή, είναι αλήθεια αυτό που. Και τελικά πράγματι έτσι ακριβώς έγινε. Περιγράφεται και στο βιβλίο επακριβώς όπως μου τα αφηγήθηκε. Και μετά από αυτό αποφάσισα να ασχοληθώ έτσι, δηλαδή να ακούσω και μια άλλη γυναίκα. Να ακούσω και μια άλλη γυναίκα και κάπως έτσι πήγε. Δεν ήταν εύκολο να βρω αυτές τις γυναίκες, ήταν πάρα πολύ δύσκολο, και αυτές οι γυναίκες, ξέρετε, δεν μιλάνε. Ειδικά σε αγνώστους ανθρώπους, σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν ή σε ανθρώπους όπως, ας πούμε, εγώ που είπα, εγώ είμαι συγγραφέας, κρατάω σημειώσεις κλπ. Με βοήθησαν πάρα πολλές φίλες μου, οι οποίες είναι θελόντριες ομάδες, που τις γνωρίζαν αυτές οι γυναίκες, σαν δομές δουλεύει μία. Και έτσι μία με έφερε σε επαφή με την πρώτη, και από εκεί πέρα ξεκίνησε ένα κύκλος συναντήσεων, ηχογραφήσεων, γύρω σε 150 ηχογραφήσεις έκανα και πάρα πολλές σημειώσεις για να καταλήξω να επιλέξω 6 αντιπροσωπευτικές ιστορίες για κάθε μορφή κακοποίησης και να τις συνδέσω μικροπλαστικά και να τις βάλω στο διάξω του μυθιστόρημα που είπατε. Ποιο είναι το κεντρικό νόημα όλης αυτής της ιστορίας, της περιπέτειας τόσων χρόνων ουσιαστικά, κυρία Γαλανού? Ακούστε να σας πω κάτι, δεν θα πω το τετριμένο. Την αφύπνιση και την γρήγορση και την να πονηρευτούμε λίγο σε κάποια πράγματα. Γιατί αυτά τα ξέρει ο κόσμος, απλά δεν τα συνειδητοποιεί. Είναι καλά έτσι τα βλέπει γραμμένα, τα ξυνομημένα, και πηγαίνουμε από το ένα γεγονός στο άλλο. Λοιπόν, η κυρίως πρόθεσή μου ήταν να απευθυνθεί το βιβλίο στα νέα κορίτσια, γιατί η κακοποίηση δεν ξεκινάει ούτε στα 30 ούτε στα 40. Ούτε είναι καθημερινό φαινόμενο. Δηλαδή, καμία γυναίκα δεν θα καθόταν να τρώει ξύλο από το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε μέρα. Είναι ένα πράγμα το οποίο έρχεται γλυκά. Δηλαδή, ο κακοποιητής, ας το πούμε, σύντροφος, σύζυγος, πατέρας, δεν ξέρω τι, δεν αποκαλύπτεται αμέσως, ειδικά ο σύντροφος. Πηγαίνει σταδιακά. Με στέρηση στην αρχή, με απαγόρευση μετά, με πιο αγριάδα μετά. Καρότο και μαστίγιο. Και ταυτόχρονα αγκαλίτσες, φυλάκια, σ' αγαπώ, είσαι μοναδική, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς. Όλα αυτά ξεκινάνε λοιπόν σε πολύ νεαρή ηλικία, όπου τα παιδιά είναι απονήρευτα ή είναι πάνω στον ενθουσιασμό της νεότητας, ερωτεύονται, ξεπερνάνε κάποια θέματα ή δεν τους δίνουν καμία σημασία.
Οπότε λοιπόν, όπως ξεκίνησα να το γράφω εγώ, επειδή όλες οι ηρωίδες μου είναι μαθήτριες ή φοιτητρίες, είναι πολύ νέες κοπέλες. Σκοπός μου λοιπόν ήταν αυτός ακριβώς. Η αφύπνιση, ας πούμε, αυτών των κοριτσιών, να δουν τουλάχιστον τις παγίδες, να γνωρίσουν, τις περιγράφω τις παγίδες μία προς μία, με τις οποίες εμφανίζεται και τα προσωπία που παίρνει κάθε τέτοιος χαρακτήρας, ας πούμε. Νομίζω ότι μέσα από όλα αυτά λέτε το πιο σημαντικό, ότι μίλησε, δεν είσαι μόνη σου. Γιατί είπατε και στην αρχή ότι πραγματικά υπήρξε και ένας αγώνας για να έρθει μία γυναίκα να σε εμπιστευτεί, ένας άνθρωπος να σε εμπιστευτεί για αυτή τη βία. Αλλά νομίζω ότι είπατε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο πώς ακόμα και σήμερα αυτός ο φόβος υπάρχει. Πώς έρχεται η κακοποίηση, τι γίνεται με τη βία, τι γίνεται με την ντροπή, το μήνυμα που σου περνάει ο κακοποιητής. Αλλά το μίλησε, δεν είσαι μόνη σου, είναι το πιο σημαντικό απ' όλα. Ναι, δεν είσαι μόνη σου και δεν είσαι και η μόνη. Γιατί κάποιες γυναίκες θεωρούν το. Δηλαδή, υπήρξαν πάρα πολλές κυρίες οι οποίες μου μίλησαν και ντρεπόταν, δεν σηκώναν τα μάτια να με κοιτάξουν. Κάνα δυο υποτίθεται από αυτές ήταν αποθεραπευμένες και είχαν ξαναβγεί στη ζωή. Και είχα δημιουργήσει και σχέση μία τουλάχιστον σοβαρότατη. Λοιπόν, παρόλα αυτά και παρόλα τα χρόνια που είχαν περάσει, η γυναίκα δεν σήκωνε το κεφάλι όρθιο. Αυτό είναι μια ντροπή την οποία κουβαλάνε αυτές οι κακοποιημένες γυναίκες, το οποίο μπορεί ο κόσμος έτσι, στην έκταση που υπάρχει αυτό το φαινόμενο να μην το καταλαβαίνει. Όλες αυτές οι γυναίκες έχουν υποστεί μια ψυχολογική βία πάρα πολύ μεγάλη και έχουν θυματοποιηθεί. Δηλαδή μπορεί να καταλαβαίνουν ότι εγώ να βρίσκομαι σε αυτό το στάδιο τώρα, έχω ξαναφτιάξει τη ζωή μου ή προχωράω ή οτιδήποτε. Στην ουσία δεν βγαίνει, πολύ δύσκολα μάλλον να μην πω ποτέ, πολύ δύσκολα βγαίνει από μέσα τους αυτό το αίσθημα του θύματος, το ότι νιώθουν θύματα, ντρέπονται. Σε πάρα πολλές λοιπόν από αυτές τις γυναίκες το μήνυμα είναι μιλήστε, δεν είστε οι μόνες και δεν είστε μόνες. Πλέον νομίζω ότι και η πολιτεία και οι οργανώσεις οι οποίες έχουν συσταθεί και οι περιφέρειες και έχουν κάνει πράγματα πάρα πολλά. Πάρα πολλά, αλήθεια το λέω. Συν το ότι εγώ δηλαδή δεν το περίμενα ότι έχουν κάνει στέγες για προστασία για τα παιδιά, για τις ίδιες, κοινωνική λειτουργία, ψυχολογικές υποστηρίξεις, πράγματα τα οποία ανθρώπους που μπορούν να τους βρουν δουλειά, να μην νιώθουν οικονομικά αδύναμες, να σταθούν απέναντι σε έναν ας πούμε εύρωστο σύζυγο ο οποίος τις καταπιέζει. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να κάνουν. Συν του ότι από το 2014 και μετά, και μετά τη συνθήκη της Κωνσταντινούπολης, όπου όλες οι χώρες της Ευρώπης αποφάσισαν ότι η ενδοοικογενειακή βία και γενικά η έμφυλη βία είναι κακούργημα, δεν χρειάζονται πλέον ούτε μαρτυρίες, ούτε μάρτυρες, ούτε τίποτα. Απλά η πιστοποίηση του ιατροδικαστή και του ψυχολόγου ότι αυτή η γυναίκα έχει πράγματι κακοποιηθεί. Από εκεί πέρα ασκείται δίωξη. Δηλαδή έχουν λίγο απλοποιηθεί τα πράγματα έως πολύ και η γυναίκα δεν είναι πλέον μόνη, δεν είναι αναγκασμένη να πάει στον αξιωματικό υπηρεσίας και να τον ακούσει να της λέει «Αντί κυρία μου πήγαινε σπίτι σου», ας πούμε, αυτά συμβαίνουν, όπως γινόταν μέχρι πρόσφατα και όλα, μέχρι παλιά. Κύριε Γαλανού, επειδή ξέρετε ότι όταν κλείνουν οι πόρτες και τα παραθύρια, κρύβονται εκεί τα μυστικά και φροντίζουμε να κλείνουμε πόρτες και παραθύρια για να κρύβονται τα μυστικά. Αναρωτιέμαι μέσα από αυτές τις 6 ιστορίες. Δεν το έχω διαβάσει ακόμα το βιβλίο. Αλλά μιλάτε για 6 αληθινές ιστορίες. Αναρωτιέμαι, διερωτώμαι. Αυτές οι γυναίκες έχουν τη στήριξη της οικογένειας στο δικό τους τον αγώνα ή παλεύουν μόνες τους αυτό το τέρας που λέει μην το βγάλεις παρά έξω, ντροπή για την οικογένεια, για τα καμάρια της οικογένειας? Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο και ήταν παράληψη που δεν αναφέρθηκα σε αυτό το θέμα. Όχι, δεν την έχουν τη στήριξη όλες, δυστυχώς οι περισσότερες δεν την έχουν, οι περισσότερες που μίλησα τουλάχιστον εγώ. Μάλιστα μία μικρομάνα και όλα ήταν, μου είπε ότι η μαμά της είπε, όταν πήγε και την είδε σχεδόν κατακρουργημένη στο νοσοκομείο, της είπε τον παντρεύτηκες, θα τον κουκουλωθείς. Αυτή την κουβέντα μου είπε και αυτή η κουβέντα έτσι γυροφέρει στο μυαλό μου από εκείνη τη μέρα που μου την είπε αυτή η κοπελίτσα. Δεν την έχουν δυστυχώς, είναι αυτό που είπατε, είναι το πόσο περιχαρονοκωνόμαστε κάποιες φορές
στην κοινωνία, στους συγγενείς, στο τι θα πει ο ένας και τι θα πει ο άλλος. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας και τους ανθρώπους που μπορούμε να στηρίξουμε. Δηλαδή, υπάρχουν και άνθρωποι που είναι, είναι τελείως αβοήθητοι. Η μία, ας πούμε, από τις περιπτώσεις που περιγράφω στο βιβλίο, την παράτησαν οι γονείς σε ένα, ας το πούμε, άτυπο ορφανοτροφείο. Τώρα αυτά λέγονται στέγες για τρελημένων παιδιών. Mm. Λοιπόν, η μία πήγε στην Γερμανία με τον καινούριο της φίλο και ο μπαμπάς της ήταν ξένος, πήγε στην πατρίδα του. Το παιδί αυτό μεγάλωσε στην ουσία μόνο του. Δεν ήξερε, προστατευμένο μέσα στο οικοτροφείο εκεί πέρα που μεγάλωσε, δεν είχε ιδέα τι θα πει η οικογένεια, δεν ήξερε τι θα πει η οικογένεια. Υπάρχουν και τέτοιες περιπτώσεις. Τη συνέτρεξε λοιπόν η διευθύντρια του σχολείου. Θα δείτε μέσα στο βιβλίο διαβάζοντάς το, και δεν είναι μόνο οι 6 γυναίκες, γιατί έχω προσθέσει, έχω κολλήσει μάλλον σε εισαγωγικά, πάνω στον κεντρικό πυρήνα των ιστοριών των γυναικών, πάρα πολλά παρεμφερή στοιχεία κακοποίησης από άλλες αφηγήσεις γυναικών. Δηλαδή το έβαλα, ας πούμε, ότι το υπέμεινε κάποια από τις ηρωίδες μου. Στην ουσία είναι από πίσω άλλες 3-4 γυναίκες στην κάθε περίπτωση. Θα τα δείτε αυτά διαβάζοντας το βιβλίο. Δεν έχω να πω τίποτα. Είναι πολύ μεγάλο αυτό που έγινε ως αναφορά καταγραφή αυτή την ώρα. Δηλαδή αυτά τα παραδείγματα από αυτές τις γυναίκες, και νομίζω ότι την πρόσβαση μπορεί να την έχει όσο και να φοβάται μια γυναίκα να διαβάσει το βιβλίο, γιατί ακόμα και μέσα από αυτή την καταγραφή μπορεί ενδεχόμενα λίγο να ανοίξει το μυαλό και να μιλήσει εν τέλει, κυρία Γαλανού, γιατί αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα και αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι και εκείνο στο οποίο θα πρέπει να μείνουμε, διαβάζοντας, έστω και διαβάζοντας, λίγο παρακάτω να ανοίξει η σκέψη μας για να δούμε πώς μπορούμε να χειριστούμε δικές μας υποθέσεις εάν βρίσκονται μέσα στο δικό μας το σπίτι, εάν τις αντιμετωπίζουμε οι ίδιες. Όχι, ακριβώς είναι όπως το λέτε. Εκείνο που εμένα με χαροποιεί ιδιαίτερα είναι το βιβλίο βγήκε τον Νοέμβριο, σχετικά νωρίς, δηλαδή δεν είναι πολύ μεγάλος χρόνος που έχει περάσει από τότε. Έχει ήδη κάνει επανεκτύπωση. Ετοιμαζόμαστε και για ακόμα μία τώρα. Για να φανταστούμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα, έτσι. Αλλά ναι, εκείνο που θέλω να σας πω είναι το εξής. Εγώ έχω εκδώσει μέχρι στιγμής 15 βιβλία. Μπορώ να έχω μία άποψη το πώς λειτουργεί ο αναγνώστης. Σας λέω μόνο αυτό, ότι κάθε ημερινά δεν υπάρχει περίπτωση να μην πάρω τουλάχιστον 15 μηνύματα από διάφορες γυναίκες από όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης που διαβάζουν ελληνικά και από την Ελλάδα. Υπάρχουν κάποιες περιοχές δε που μου έχει κάνει εντύπωση, το ήδη έγνωσα αυτό και όταν έγραφα το βιβλίο, που το πρόβλημα εκεί είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο σε αυτές τις περιοχές και έχω πάρα πολλά μηνύματα από αυτές τις περιοχές. Επίσης, τις παρουσιάσεις που γίνονται, όπως και χθες βράδυ που έγινε κάτω στο πολυκέντρο, πάρα πολλές γυναίκες νιώθουν την ανάγκη, παρότι υπάρχει κόσμος, παρότι εκτίθενται δημόσια, να πούνε αυτό που τους τυρανάει, να πούνε το πρόβλημά τους. Μία μάλιστα μου είπε ότι αύριο το πρωί θα τον χωρίσω, θα πάω να καταθέσω αίτηση διαζυγίου, 35 χρόνια υποφέρω στα χέρια του. Όχι εδώ στο Ηράκλειο, μου το είπε σε μια άλλη πόλη. Και πράγματι, τρεις μέρες μετά με βρήκε με την κόρη της, ήρθε και μου είπε ότι πράγματι έγινε αυτό το οποίο είχε πει μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και άλλες τέτοιες περιπτώσεις, οι οποίες μου δίνουν έτσι μια. Ότι κάτι εν πάση περιπτώσει, μικρό, λίγο, αλλά τουλάχιστον δημιούργησε μια αναταραχή σε αυτές τις ψυχούλες που διαβάζουν αυτό το βιβλίο. Τα έχω στρογγυλέψει τα πράγματα. Έτσι ακριβώς. Η κοινωνία που υποφέρει αυτή την ώρα, οι άνθρωποι που υποφέρουν, έτσι όπως τα έχουμε κάνει. Θέλω να πω μόνο το εξής και να σας καλημερίσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας, κυρία Γαλανού. Εκδόσεις Διόπτρα από κυκλοφορεί αυτό το βιβλίο. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να είστε τυχεροί. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, κύριε Δουλγεράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα και εγώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.